Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η στις 6 το απόγευμα. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο όμιλος της Κρήτη TV. Στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο. Ανδριανή Αγγελιδάκη. Ακριβώς, θα είναι η συντονίστρια της πολύ ενδιαφέρουσας εκδήλωσης. Βέβαια. Στις 6 το απόγευμα. Ποιο είναι το θέμα? Παιδί και φυσικές καταστροφές. Ποιος είναι ο βασικός στόχος? Να ενημερωθούν οι γονείς, ώστε να επιτυγχάνουν καλύτερη αντιμετώπιση προς τα παιδιά τους για το εν λόγω θέμα. Ένα θέμα λοιπόν που αφορά τους πάντες, όλους τους γονείς, όλες τις οικογένειες. Να καλησπερίσω την κυρία Ιωάννα Κακουλάκη, η οποία είναι εκπαιδευτικός και ειδική παιδαγωγός. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας και από μένα. Και είναι και η ψυχή της διοργάνωσης, να το πούμε αυτό. Βέβαια, εννοείται, να το τονίσουμε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ένα θέμα νομίζω που αγγίζει όλους τους γονείς. Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους και θα μας απασχολήσει, θεωρώ, τα επόμενα χρόνια ακόμα περισσότερο. Κάποιος που θα παραβρεθεί στην εκδήλωση, δώστε μας τα πιο σημαντικά μηνύματα που θα βγουν από αυτή την εκδήλωση. Και ποιες θεματικές θα αναλυθούν. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ωραία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε ενήλικες, γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς. Το θέμα που πραγματευόμαστε είναι το πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε πιο ορθά στα παιδιά το θέμα των φυσικών καταστροφών, τις επιρροές. Θα αγγίξουμε και τον ενδεχόμενο φόβο που δημιουργείται, για τα παιδιά μιλάμε πάντα. Θα προσεγγίσουμε το θέμα συστημικά, δηλαδή οι ομιλητές μας είναι επιλεγμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει μια πρώτη προσέγγιση για το θέμα όσο γίνεται πιο συστημικά από όλες τις πλευρές του. Και φυσικά είναι άκρως επικαιρό θέμα, με δεδομένο και το μεγάλο σεισμό που προηγήθηκε της 27ης Σεπτεμβρίου, που υπήρξε αρκετός φόβος και στους μεγάλους, πόσο μάλλον και στα παιδιά. Οπότε σίγουρα είναι επίκαιρο θέμα και ενδιαφέρει πάρα πολλούς γονείς να δουν πώς μπορούν να προσεγγίσουν και τι μπορούν να πούν στα παιδιά σε ένα ενδεχόμενο φυσικό φαινόμενο. Είναι λεπτοί οι χειρισμοί, νομίζω. Έχουμε να κάνουμε με μικρές ηλικίες, με ευαίσθητες ηλικίες που δεν χωρούν λάθη. Ακριβώς. Και έχουν και πάρα πολλές απορίες. Είναι όντως, ακριβώς, είναι όντως επίκαιρο θέμα και όχι μόνο για τους σεισμούς, γιατί το θέμα δεν είναι να εστιάσουμε τοπικά εδώ. Ζήσαμε και τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, έχουμε ζήσει και πλημμύρες και αν το δούμε έτσι πιο σφαιρικά το θέμα, μας απασχολεί. Η προσέγγιση του θα είναι σφαιρικότερα για τις φυσικές καταστροφές. Θα το προσεγγίσουμε δηλαδή από όλες του τις πλευρές. Δυστυχώς είναι ένα θέμα που αφορά όλους. Το αντιμετώπισαν τα σχολεία της Κρήτης πολύ σοβαρά με τα τελευταία γεγονότα των σεισμών. Να ευχηθούμε να μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά όμως, αν θέλετε έτσι τη γνώμη τη δική μου, την τοποθέτηση τη δική μου, το θέμα του περιβάλλοντος και της φύσης είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε και από τα σχολεία έτσι πιο σοβαρά. Η δική μας προσπάθεια είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία, μια ιδιωτική πρωτοβουλία εθελοντική καθαρά, με μη κερδοσκοπικό σκοπό. Στόχος μας δεν είναι να απαντήσουμε εξ ολοκλήρου στο θέμα των φυσικών καταστροφών. Θέλουμε όμως να κάνουμε την πρώτη μας τοποθέτηση πάνω σε αυτό, να βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι πάνω στο θέμα και αν θέλετε να ενεργοποιήσουμε και άλλους συμπολίτες μας, ώστε να δημιουργηθεί μια κοιτίδα δράσεων πάνω σε αυτό. Και μια εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ελεύθερη είσοδο. Ακριβώς. Σωστά. Και με την υποστήριξη και της πολιτικής προστασίας και της δημοτικής αστυνομίας και της ΔΕΠΑΝΑΛ. Και της ΔΕΠΑΝΑΛ, βέβαια. Λοιπόν, οπότε δίνουμε ραντεβού αύριο. Κυρία Κακουλάκη, για πείτε μας, 6 το απόγευμα. Θα σας περιμένουμε όλους στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα συναυλιών, στις 6 το απόγευμα. Μπορείτε να μας βρείτε και στη σελίδα μας στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες με θέμα παιδί και φυσικές καταστροφές. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ και εσάς προσωπικά και την Κρήτη TV που στηρίζει την πρωτοβουλία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.